Καληνύχτα με χαμόγελο. Επειδή το γέλιο πια έχει γίνει σπάνιο αγαθό, αλλά το χαμόγελο, αν δεν είναι βεβαιασμένο, είναι καλή αρχή. Η πιασάρικη συνταγή του Αργά θέλει χαλαρούς θεατές, κατά προτίμηση στα κρεβάτια τους, χαλαρούς καλεσμένους, έναν παρουσιαστή χαλαρό όσο και γοητευτικό. Κάτι σαν γι' αυτό δηλαδή. Και τώρα που σας έβαλα στον πειρασμό, να με ποιους θα κάνετε παρέα απόψε. Με το Μιχάλη Τσαουσόπουλο, ραδιοφωνικό τσάρο. Όταν λέμε playlist, αυτό δεν πάει η λέξη μόνη της. Έρχεται πιο μπροστά η λέξη έρευνα. Με την Κάρμεν Ρουγκέρι της όπερας, του θεάθρου, της σχολής. Έχω φάει πολύ ξύλο. Πού χτυπούσε, μου είχαν πιάσει. Στον ποπό. Με τη Μαρία Ένεσλι, ραδιοφωνικό τέρι του τσάρου. Σ' άρεσε ο κόμμανος του τσάρου. Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Να τα λέμε αυτά. Και σε rewind, τον Πετραδάκη Πετραδάκη Νίκο Ξανθόπουλο. 8 χρονών δούλευα σε ένα καΐ. Τσαράσι. Χωρίς καμιά καθυστέρηση, προχωράμε στο παρασύνθημα. Ο πρώτος μου καλεσμένος είναι παθιασμένος εραστής του ραδιοφώνου και μάλιστα εξαπαλώνων ήχων. Δεν τον ξελόγιασε ποτέ η τηλεόραση, παρά τα περαστικά φλερτ, και έμεινε πάντα πιστός στη μαγεία του ήχου που φλόγιζε πάντα τις νεανικές φαντασιώσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τσάρος, δεν το έχουν ξανακούσει, μου άρεσε. Είναι ωραίο. Ο τσάρος είναι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ο τσάρος. Η ζωή είναι μια παρεξήγηση, Μιχάλη. Ναι. Θα σου το εξηγήσω αμέσως, δεν θα σου αφήσω με κανένα ερωτηματικό. Μια παρεξήγηση είναι. Κάνεις ραδιόφωνο πόσα χρόνια? 30. 100. Λοιπόν. Εσύ αυτό το μαλλί είναι αχρίαστο στο ραδιόφωνο γιατί δεν φαίνεται. Σωστό. Εγώ που κάνω τηλεόραση έπρεπε να έχω αυτό το μαλλί και εσύ να έχεις αυτό το μαλλί. Ναι, τη μόδα είναι το δικό σου. Τη μόδα είναι. Ναι. Α, είσαι εκτός μόδας. Εκτός ομάδας. Είμαι με το μαλλί αυτό. Εντάξει, αισθάνομαι καλά μόνο το πρωί πριν φύγω, κάτι 6,5, 6 και 20. Να σου πω κάτι. Αυτό που λες ότι είσαι εκτός μόδας, γιατί είσαι εκτός μόδας? Κοίταξε, όταν μ' αρέσει η σταθερή εικόνα, έστω και αν δεν τη χρησιμοποιούμε στο ραδιόφωνο. Αυτό τι αιμονή είναι? Είναι αιμονή η μουσική περισσότερο. Ναι. Γιατί ναι, okay, παίζουμε, κάνουμε τα pop τα λοιπά, αλλά είμαι κολλημένος με το ροκ. Είσαι μια αρέσει, ροκ φυσιογνωμία, από τότε που σε ξέρω. Ναι. Αυτή είναι αιμονή των. Δεν θα με μπέρδευες ποτέ όμως. Αν με δεις με κοντό μαλλί, μπορεί να με αναγνωρίσεις τον δρόμο. Είναι και... πια λειτουργεί το marketing, Θόδωρα. Το marketing λέει δεν αλλάζουμε, εκτός αν υπάρχει ειδικός και σοβαρός λόγος. Βλέπεις κανένα σοβαρό λόγο να πρέπει να αλλάξω? Είσαι παντρεμένος? Παλιά. Παλιά, τώρα δεν είσαι. Όχι, βέβαια. Με τις γκόμενες στο μάρκετινγκ δεν ισχύει? Ισχύει. 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 Μάρκετινγκ. Να ξέρουν τι ακριβώς παίρνουν. Πρέπει να ξέρουν τι είναι αυτό. 30 χρόνια ραδιοφωνό. Ναι, περίπου. Μαζί με τα πειρατικά κτλ. Βγάζεις λεφτά από αυτή την ιστορία? Ζεις καλά, άνετα? Ναι, καλά. Δόξα τω Θεώ. Βέβαια, δεν είναι το ραδιόφωνο που κάνω, δεν είναι να πάω να κάνω μια εκπομπή μόνο. Γιατί και η εκπομπή είναι διαφορετική και έχει ειδικές ανάγκες, δηλαδή πρέπει να είσαι και να κάνεις πράγματα. Αλλά έχω και τη Γενική Διεύθυνση τριών σταθμών
DJ, Athens DJ, Rock FM και προσφάτως του Λάμψη. Άρα είναι, λοιπόν. Είναι εμέα, είναι εκπομπές με ειδικές ανάγκες. Με ειδικές ανάγκες και αφεντικά με ειδικές ανάγκες και πρέπει να. Εντάξει, την έχεις μάθει τώρα τη δουλειά. Φαντάζομαι για σένα αυτό δεν είναι κάτι που σε δυσκολεύει. Όχι, δυσκολεύει πάντα. Α, δυσκολεύει. Αλλάζουμε γιατί? Τα πράγματα συνεχώς, γιατί πρέπει να είσαι συνεχώς και χρησιμοποιούμε έρευνες του marketing και τα λοιπά και για να δούμε τι μουσική θα παίξουμε και όλα αυτά, τα οποία είναι λιγάκι βαρετά τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εργαλεία χρειάζεσαι. Αν θέλεις το μαγαζί να πηγαίνει σωστά, τα μαγαζιά να πηγαίνουν σωστά και να μπορούν να βγάλουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να δώσουν και στους εργαζόμενους και γενικά να είναι μια κυψέλη η οποία να δουλεύει, να λειτουργεί. Άλλη μια αντίφαση, θα σου πω κάτι. Το σταθερό look λοιπόν και το rock look είναι συνεπές. Αυτό που αντιφάσκει είναι το ωράριο. Ένας rockstar, εγώ ξέρω ότι ξυπνάει 3 ώρα το μεσημέρι. Εσύ, ας πούμε, τι είναι αυτό, 7 με 10 εκπομπή. Είμαι star του ραδιοφώνου. Ναι, 7 με 10 που σημαίνει ότι ξυπνάς 5. Ξυπνάω 5 και 4 μέχρι να σηκωθώ, να κάνω τον πάνη, να συνέλθω, να κάνω ένα πρωινό σχετικά. Τι ώρα κοιμάσαι? Ναι, έχω φτάσει να κοιμάμαι 4 με 5 ώρες τον τελευταίο καιρό. Γιατί, α πούμε, κάτι δεν μπορείς εύκολα να πέσεις στο κρεβάτι σε 9 ώρα 10. Δεν γίνεται. Και κοιμάσαι, α πούμε, 12 η ώρα. Α, 12, και μία, τώρα με το αργά. Το μεσημέρι. Είναι πολύ αργά. Έχεις σχέστα το μεσημέρι. Όχι, όχι. Σχέστα δεν είναι, γιατί το μεσημέρι ανοίγει και η Αμερική, που έχω κάποια πράγματα να μιλήσω και τα λοιπά με Αμερική. Από τις 5-6 το απόγευμα αρχίζει και ανοίγει η Αμερική, δηλαδή είναι η ώρα που αν τους βρεις. Ταξιδεύεις καθόλου? Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν μπορώ με το σταθμό, με καθημερινή εκπομπή που να πάω. Και όχι μόνο αυτό, και για τη δουλειά σου πια δεν χρειάζεται, γιατί με το ίντερνετ και τα έχουμε όλα εδώ. Και όλα τα πάντα. Αλλά υπήρχαν οι δικαιολογίες, κάτσε να πάω και λίγο έξω να δω. Να πάω να δω την τάδε έκθεση και να δω που θα δούμε τα καινούργια τραγούδια. Είναι τα ψηφιακά που ήταν όλα βινίλιο, για να δυσκοθεί και για να την έχεις ενημερωμένη, έπρεπε να ταξιδεύεις. Δεν μπορείς. Τα χώρισες. Θα σου πω ότι ραδιοφωνικά πιστεύω ότι είμαι στη πιο τυχερή γενιά. Τα είδαμε όλα. Γιατί ξεκινήσαμε σαν πειρατές από μία λάμπα και ένα φουφουφού, ένα-δύο προσμακούς. Φτάσαμε στην ΕΡΤ, γιατί πέρασα από την ΕΡΤ λίγο, που τότε είχε ανοίξει λιγάκι. Ξέρεις, αναφέρουμε και ένα-δύο-τρεις απ' έξω που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μετά ήρθε η ελεύθερη ραδιοφωνία και εκεί μετά άρχισαν να έρθουν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, τα οποία ήταν business. Δηλαδή, okay. Ναι, με τον 984 είχε ξεκινήσει στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν εκεί, ήμουν στην ομάδα της εκκίνησης βεβαίως. Μετά ο Αντένα, αυτά κτλ. Έχω κάνει μια σειρά όταν πρωτοξεκίνησα εγώ να είμαι στην τηλεόραση, το Είμαστε στον Αέρα, το οποίο πήγε 2 χρονιές, είχε target group, είχε ορκισμένους που κάναμε μια παρέα από το σχολείο που ξανακάνουμε ένα ραδιόφωνο δικό μας. Έστω και σαν μυθοπλασία μπήκα στη διαδικασία αυτού του πράγματος. Έχει έναν ρομαντισμό και ένα προσωπικό ύφος το ραδιόφωνο, το οποίο το καθιστά μαγικό. Ξενέρωσε με. Μπορώ να διαφωνώ? Ναι, θέλω να διαφωνήσω. Εγώ τα λέω, τα πετάω έτσι για να τα γιώνεις εσύ. Κοίταξε, το μόνο που κρατάω είναι ότι δημιουργεί εικόνα. Δηλαδή, ακούνε φωνή και δημιουργούν τη δικιά τους εικόνα. Αυτό είναι καλό που έχει το ραδιόφωνο. Το υπόλοιπο δεν υπάρχει πια. Το υπόλοιπο είναι ένα και ένα να κάνουν δύο. Είναι business. Και καλό είναι. Και είναι λίστες βασικά πια, έτσι δεν είναι? Οι λίστες. Τα περισσότερα ραδιόφωνα παίζουν, ναι. Βάλτο αυτό, τέλος. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό το playlist που όλοι, αυτό που δεν το θέλουν, είναι κακώς πληροφορημένη. Θέλω να πω, όταν λέμε playlist, αυτό δεν πάει η λέξη μόνη της. Έρχεται πιο μπροστά η λέξη έρευνα. Ανοίγουμε οι δυο μας ένα σταθμό. Ότι κάποιος την κάνει αυτή την playlist. Όχι. Ανοίγουμε εσύ και δυο ένα σταθμό. Τι θέλουμε να κάνουμε? Αν θέλουμε να κάνουμε την πλάκα μας μεταξύ μας, οκ, okay, δεν θα οικονομήσουμε ποτέ και σε κανένα χρόνο να το κλείσουμε. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό και σοβαρό, τι πρέπει να. Μα δεν πρέπει να ξέρεις οι ακροατές σου ποια τραγούδια θέλουν. Το πληρώνεις, το μαθαίνεις και αφού ξέρεις ότι αυτά είναι καλά, τα άλλα είναι πιο εδώ, τα άλλα πιο εκεί, τότε τα βάζεις σε ένα playlist που θα πει το καλό αυτό που αρέσει πολύ θα παίξει πολλές φορές, το λιγότερο. Λιγότερες και πάει λέγοντας. Άρα η λέξη playlist εξυπηρετεί μόνο και μόνο τον ακροατή, ο οποίος θέλει να ακούει hits. Διότι ο ακροατής δεν ακούει συνέχεια ραδιόφωνο. 10 λεπτά σκόρπια εδώ, 20 λεπτά μέχρι να φτάσει στη δουλειά. Ξέρεις, και προσπαθείς να του δώσεις αυτό που θέλει. Μια αναλογία που σκέφτομαι εγώ και θα μου πεις άμα ισχύει. Ναι. Όπως ήσουν εσύ με τη λάμπα και με το καλάι που έφτιαχνες το πειρατικό. Καλά, το θυμάσαι πως τα κάναν έτσι? Ναι, γιατί είχα έναν φίλο εγώ που σπούδασε τότε στον Ευκλήδη στην τεχνική σχολή και τα είχε μάθει και είχαμε κάνει πειρατικό έτσι. Η αναλογία σημερινή είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το ότι παίρνει κάποιος έτσι μια συχνότητα διαδικτυακή και κάνει. Ας πούμε, ναι. Ανοίγει ένα. Πόσο κοστίζει να κάνει κάποιος ένα ραδιόφωνο δικό του? Τίποτα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να ανοίξει ένα.
και 200 και 500 ευρώ και 1000, ανάλογα τι θες να κάνεις. Ωστόσο, αν θες να ακούγεσαι τη φωνή σου και να αισθάνεσαι ότι κάποιος μπορεί να σε ακούει ή να ρίξει και 10 τηλέφωνα, παιδιά, www.ακούστε με. Εντάξει, αλλά. Το ξέρω. Δεν θα έχει εμβέλεια, δεν θα έχει. Αλλά πώς αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν το μέλλον, γιατί σίγουρα από εκεί θα έρθει το μέλλον, έτσι δεν είναι, από το ίντερνετ. Θα ξεχωρίσει κάποιος πιτσιρικάς με αυτά που κάνει κάπου, εκεί θα είναι η κρυμμένη καινούργια πρόταση. Κοίταξε, όχι ότι είμαι του ραδιοφώνου και του RF, που ναι. λένε, αλλά αυτό δύσκολα θα έρθει, θα αργήσει, τουλάχιστον εδώ. Γίνονται πράγματα, ας πούμε, στο Λονδίνο, που είναι κέντρο εξελίξεων σε αυτά, αλλά γίνονται αργά και γίνονται πάντα με την υποστήριξη. Ας πούμε, υπάρχει ραδιόφωνο μεγάλο, ξέρω, το BBC, το Capital Radio στο Λονδίνο. Έχουν ανοίξει διαδικτυακά ραδιόφωνα, αλλά ωστόσο το κυρίως πράγμα είναι το FM, το ραδιόφωνο, το οποίο από εκεί στέλνει ακροατές. Ακούστε και εκεί. Είναι έτοιμο το ραδιόφωνο να είναι στη φωτογραφία, ώστε να μην χάσει, δηλαδή φίλο που δεν μπορεί να τον, πώς το λένε, εχθρό που δεν μπορεί να τον δαγκώσει, φίλησέ τον. Αλλά μέχρι στιγμής το ραδιόφωνο τροφοδοτεί τα ραδιόφωνα στο ίντερνετ. Δηλαδή, σαν ο Athens DJ να ανοίξει 3 ραδιόφωνα ιντερνετικά. Εμείς πρέπει να δώσουμε και να πούμε: ακούστε. Αν δεν το πούμε, η ακροματικότητα θα είναι χαμηλή. Δηλαδή, τα άτομα που θα ακούνε θα είναι λίγα. Ποια είναι τα οικονομικά αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο στην Ελλάδα? Τι εννοείς, οικονομικά? Κατάσταση. Όχι τα συγκριτικά μεταξύ τους. Όλα. Ένα πακέτο. Πώς είναι τα οικονομικά στο ραδιόφωνο? Το ραδιόφωνο, όπως όλα τα media, έχει κτυπηθεί τα τελευταία 5-6-7 χρόνια. Είναι κάθε τόσο σαν γενική πίτα, είναι μειώνεται, ξεκίνησε με μειώσεις του 30-35%. Όλα από τους διαφημιστές ξεκινάνε αυτά, έτσι δεν είναι, που δεν έχουν χρήμα. Ναι. Πέφτουν τα budget κτλ. Έχει αρχίσει και ισορροπεί. Τώρα, μάλλον το 2014 θα ισορροπήσει και από εκεί που υπήρχαν μειώσεις της τάξης του 30-40%, μπορεί η μείωση να παίζει γύρω στο 15-17. Που χειροκροτάμε όλοι μαζί. 15-17 σε σχέση, με πέρσι. Με πέρσι. Ναι, το συνολικό. Έχει χάσει το λογαριασμό. Αλλά με συγχωρείς, το ραδιόφωνο δεν θα χτυπηθεί άλλο και θα είναι το λιγότερο που χτυπήθηκε. Γιατί σαν μέσο είναι φτηνό. Και δεν είναι φτηνό επειδή πουλάει φτηνά το ένα δευτερόλεπτο σποτ, είναι γιατί έχεις χρόνο να μιλήσεις για προϊόντα, για οτιδήποτε. Είναι το φτηνό μέσο και μπορεί και μιλάει πολλή ώρα. Για βγάλε 10 λεπτά στη τηλεόραση σποτ. Ακριβώς. Πριν 30 χρόνια που ξεκίνησες, πόσα ραδιόφωνα, πόσες συχνότητες υπήρχαν? Δεν υπήρχε θέμα συχνότητα, ήταν πειρατές όποιος ήθελε. Υπήρχαν τα κρατικά 4-5 συχνότητες, αν θυμάμαι καλά, και οι υπόλοιποι ήμασταν πειρατές. Ήταν καλύτερα τότε για τον ακροατή? Ήταν πιο μαγικό τότε του να ξέρει? Κοίταξε, δεν τον καθιστούσε λίγο καθυλωμένο για να ακούσει την εκπομπή που πιθανότατα του αρέσει, να έχει τη συχνότητά του, ξέρω εγώ, στο κρατικό ραδιόφωνο? Ναι. Εντάξει, και αυτό τον έκανε να έχει και μια προσμονή, μια προσδοκία. Τώρα αυτό εδώ το χάος. Ναι, το ότι πατάω το tuning και ναι, όπου μου αρέσει στέκομαι και τα λοιπά. Το κάνει, δεν κάνει λίγο τον ακροατή κακομαθημένο και ξέρεις, απαιτητικό? Ναι, τον κάνει. Βέβαια, κοίταξε, εκείνη την εποχή παλιά, από τα κρατικά, μόνο ένα εκεί, το δεύτερο πρόγραμμα ξεχώριζε για την διαφορετικότητά του και την πιο νεανική του προσέγγιση κτλ. Ήταν λιγότερο βαρύ και σοβαρό. Και εκεί βεβαίως υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν εκπομπές και κόσμος ο οποίος περίμενε στις 9, στις 10, στις 11 το βράδυ να τους ακούσει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν οι πειρατές. Όπου μπορεί να σου άρεσε ο Θοδωρής που έχει ένα πειρατικό σταθμό, αχ, τι ωραία θα κάτσω, και στο 20 λεπτά πάνω ο Θοδωρής έβγαζε την κομμενά του στο τηλέφωνο ή ξέχναγε το δίσκο χρου, και δεν μπορούσες να είσαι πιστός σε μία συχνότητα. Ναι. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και το πίστευα από παλιά. Όταν άρχισε να σοβαρεύει το πράγμα με τον 1984, που άρχισε το πράγμα να δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, εμένα μου αρέσει να ξέρω πού θα πάω. Τι γράφει το μαγαζί απ' έξω αυτό, θα πω ότι έχει μέσα γραβάτες. Γραβάτες, μη ιδεοκάλυψες, θέλω γραβάτες. Όλο αυτό έχει περάσει και στον καταναλωτή, παύλα ακροατή. Θέλει να ξέρει ο ακροατής τι θα μπει, τι θα ακούσει όταν θα μπει σε αυτό το σταθμό. Κατάλαβα. Σταθερότητα, συνεχής, επιμονή κτλ. Είναι το κλειδί. Η εμπειρία σου στην τηλεόραση όσο κράτησε, τι έχεις αποκομίσει από εκεί? Η τηλεόραση μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δεν επέμεινες όμως. Είχε ένα-δύο θέματα που δεν μου πάνε εμένα. Ποια? Sorry about that. Πρέπει να είσαι πολλές ώρες έξω από τον καναλάρχη. Δεν το αντέχω.
πρέπει να δικτυωθείς και να μιλήσεις και να πούνε και να σου πούνε. Είμαι και τι λίγο... εννοείς να είσαι έξω από τον καναλιά. Να περιμένεις έξω από το γραφείο του X που έχει το, είτε του Γενικού Διευθυντού, είτε του αυτού που έχει το κανάλι, και να πιάσεις την επαφή και να... Ποτέ δεν το έχω κάνει. Αλλά ναι, θα μου πεις, δεν κάνω άλλα που δυνατό. Δεν χρειάστηκε. Ηθοποιός, τα λοιπά, ναι, έχουν χρειαστεί, το έχουν κάνει πολλοί και θυμάμαι ότι ήταν, ότι έπρεπε να το είχα κάνει και εγώ, δεν το έκανα. Κακομαθημένος, on, επειδή στο ραδιόφωνο και εμένα με παρακαλάνε να κάνουν καμία εκπομπή, δεν ήθελα, έλεγα, ξέρεις τι είπα, στο τέλος, καλύτερα βασιλιά στο χωριό παρά, ξέρω εγώ, τίποτα στην πόλη. Αλλά η τηλεόραση σαν μέσο μου άρεσε. Έκανε το ναι ή όχι. Έκανε το ναι ή όχι και το, όλα αυτά με τον Νίκο. Ό,τι το έκανα, θυμηθούμε λίγο, θες να το παίξουμε μαζί. Θα χάσω. Θα το παίξουμε, το παίζουμε, έχω πρόβλημα. Ωραία, για ξεκινά, γιατί δεν το θυμάμαι. Εγώ θα σε ρωτάω εσύ, ποιο το παίξει. Εγώ θα είμαι ο παίκτης. Εσύ είσαι ο παίκτης, μάλιστα. Ναι. Είσαι ερωτευμένος αυτόν τον καιρό. Ποιο κάποιος με κρατάει χρόνο, είσαι ερωτευμένος αυτόν τον καιρό. Ναι, ναι, έχασες. Μα δεν το λέμε. Α, τι έπρεπε να πω. Δεν έπρεπε να πεις ούτε ναι ούτε όχι. Αλλά να σου πω κάτι, είπες την αλήθεια, ρε παιδί μου, εντάξει. Α, ναι, είδες, το ξέχασα, το ξέχασα. Οκ, το παίξαμε. Η Μαρία Ένεσλι είναι στο πλάι σου. Είναι στο πλάι μου κάθε πρωί, 7 με 10 το πρωί, κάθε πρωί, ναι, στην εκπομπή, Δευτέρα με Παρασκευή, υπομένει ότι πρέπει να... Έχει μπει στο ρόλο. Πριν την Έλεσδη υπήρχαν άλλες Μαρίες, αλλά είναι, ήταν και είναι η καλύτερη. Αυτή που έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο τόσο παράξενος. Άσε τους τηλεθεατές να το κρίνουν αυτοί από μόνοι τους. Κυρίες και κύριοι, Μαρία Ένεσλι. Διαλέγεις και παίρνεις. Το μαύρο και καλώς σας βρήκα. Ναι, το μαύρο. Το μαύρο, μαύρα νύχια, μαύρα βαψίματα. Προσπαθώ να την κάνω λιγάκι ξανθιά, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς τον αντέχεις, πόσα χρόνια. Είναι ο 7ος αυτός. Από 7 χρόνια φαγούρα, γι' αυτό τώρα κάνει όλα αυτά. Ο ίδιος πρόλογος που ισχύει για τον Μιχάλη, ισχύει και για σένα. Είναι μια παρεξήγηση η ζωή. Τόσο όμορφο κορίτσι να μην είναι στην τηλεόραση και να είναι στο ραδιόφωνο που δεν χρειάζεται εκεί να είσαι όμορφη. Απλά ακούγεται τη φωνή. Στην τηλεόραση τι έχεις κάνει. Στην τηλεόραση νομίζω ότι έχω κάνει τα πάντα. Νομίζεις. Η αλήθεια είναι. Έχω κάνει τα πάντα. Πολύ έχω δουλέψει πίσω από τις κάμερες και μπροστά. Μπροστά από τις κάμερες, πες μου, τι έχεις κάνει. Μπροστά από τις κάμερες ήμουνα στην εκπομπή της Σοφίας Αλιμπέρτη πρωινό Σαββατοκύριακο στον Α, όταν είχε ξεκινήσει η πρωινή ζώνη του Α. Μετά στο Κουσκούς, μετά στη Χριστίνα Λαμπύρη, στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έχεις κάνει. Ναι. Πες μου, τι διαλέγεις. Αν είναι στο χέρι σου να κάνεις και τα δύο, αλλά αναγκαστικά μόνο το ένα, τι θα διαλέγεις, δηλαδή, όχι τηλεόραση. Πώς και θα πεις. Προσέχω. Λοιπόν, επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έχω ωραίες συνθήκες εργασίας, δυστυχώς δένομαι πολύ συναισθηματικά στη δουλειά, που δεν κάνει, καλύτερα να ήμουν λίγο ψυχρή. Διαλέγω τώρα ραδιόφωνο γιατί περνάω καλά. Ωραία, και ο Μιχάλης όμως μιλάει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Εσύ πώς θα βγάζεις πέρα με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τον απολαμβάνω. Τον θαυμάζω, αυτό του λέω. Μερικές φορές λέει. Άμα βαριέται, λέω παιδιά, γιατί δεν μιλάτε. Λέει, σε απολαμβάνουμε. Ξέρουμε ότι ωραία, έχω το καλάμι. Εκτός από τα λεφτά που σου δώσε πριν μπείτε για να πεις αυτά που λες, ναι. Πες μου τώρα για την πραγματική τέτοια. Τι, πόσα λεφτά σου δώσε, πες μου. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω αυτά, αλλά ήταν κάτι έτσι πολύ καλό για να πω και καλά λόγια. Υπάρχουν εφιαλτικές στιγμές στο ραδιόφωνο. Εφιαλτικές στιγμές. Όχι, δεν υπάρχουν εφιαλτικές. Το μόνο. Αμηχανίες, μετεωρισμοί που να μένεις και να συνεννοείστε, πες εσύ, κάνε αυτό. Αυτό είναι διαρκές. Όχι. 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 Ξέρεις... Μετά από τόσα χρόνια, συνεννοούμαστε με τα μάτια. Πραγματικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δουλεύετε με ηχολήπτες, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν... όχι. Όλα τα χειρίζομαι εγώ. Γιατί? Γιατί μόνο εγώ ξέρω τι πρέπει να πω το επόμενο δευτερόλεπτο, το οποίο προφανώς να μου ήρθε στο προηγούμενο δευτερόλεπτο. Και αν αρχίσει τα νοήματα, θα είσαι τροχονόμος. Δεν γίνεται. Εκεί πατάς, τάκ, τουκ, μιλάς. Σε πόσα ραδιόφωνα τώρα, Μιχάλη, αυτή τη στιγμή δουλεύεις? Εκπομπή κάνω μόνο στον Athens DJ. Κάθε πρωί 7 με 10. Αλλά διευθύνεις. Αλλά διευθύνω τον Athens DJ, τον Rock FM και όπως είπα και προσφάτως τον Λάμψη από τον Αύγουστο. Με την ελληνική μουσική γενικώς και την παρουσίασή της και όλα αυτά είχες ποτέ. Δεν ήμουν τόσο ενημερωμένος σε σύγκριση με το ξένο, δεν ήμουν τόσο ενημερωμένος. Ωστόσο. Δεν σε ενδιαφέρε κιόλας. Όχι, δεν με ενδιαφέρε. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, αισθανόμουν, ενώ δεν ήμουν focus στο ελληνικό, αισθανόμουν ότι είχε λιγάκι, ξέρεις, ψιλοτράγουδα που βγαίνουν για μια βραδιά κτλ. Ναι, δεν με τράβαγε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, επειδή πλέον είναι και business, δηλαδή δουλειά.
Και αρχίζω και βλέπω ότι υπάρχουν και πράγματα, υπάρχουν τραγούδια καλά. Υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι ψιλοσέβονται το κοινό κτλ. Υπάρχουν πράγματα. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο το κομμάτι του καλλιτεχνών που κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα βγάζουμε από ένα τραγούδι. Τώρα λοιπόν ασχολούμαι πιο σοβαρά με αυτό, αλλά πάντα με τα εργαλεία του marketing. Δηλαδή με τεστ, ποια είναι τα τραγούδια, γιατί κτλ. Θέλει λογική τώρα, δηλαδή, ξέρεις. Αυτή η πιτσιρικαρία που έχει σκάσει μύτη τα τελευταία χρόνια μέσω του MySpace, η Μόνικα, ξέρω εγώ, κάποιοι, δεν είναι αυτός πια ένας καινούριος δρόμος, για να ξαναφέρω περίπου λίγο τη συζήτηση πάλι με το ίντερνετ, ότι είναι ένα μέλλον. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι κάποια στιγμή όταν κατάλαβα τι σημαίνει ίντερνετ πριν από 15 χρόνια, αισθανόμουν ότι αυτό που έρχεται ήταν αυτό που θα ρίξει τον καπιταλισμό. Πίστευα ότι δεν θα το ελέγξει το κεφάλαιο αυτό το πράγμα. Δεν έχεις την άποψη τώρα όμως. Όχι. Θέλω όμως την άποψή σου πάνω σε αυτό, όχι τώρα. Μετά από πολύ λίγο τις διαφημίσεις.